Ένα μάτς που σίγουρα δεν μας αφήνει σοφότερους, ούτε αυτούς που είδαν τους αφήσαμε ευχαριστημένους, όποιος και αν είδε το παιχνίδι, και για τις δύο ομάδες το λέω αυτό. Για την ομάδα μου θεωρώ ότι η απόκρουση του πέναλτι μας έδωσε αρκετό χρόνο στο μάτς για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια νίκη, η οποία είναι σημαντική, το ξαναλέω, για ψυχολογία. Και κρατάμε μόνο αυτό. Οτιδήποτε κάνουμε έχει πάρα πολλά που αφορούν την προετοιμασία που κάνουμε για το επόμενο μάτς, και αμέσως από το επόμενο, το μεθεπόμενο, που είναι και αρκετά σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι. Κρατάω τα συμπεράσματά μου, έχουμε θετικά, έχουμε αρνητικά. Δοκιμάσαμε και κάνα δυο παιδιά που... ένα μάλλον που ήρθε από τη δεύτερη ομάδα, δώσουμε μια ευκαιρία. Τώρα, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι με στεναχωρεί πάρα πολύ, πραγματικά με στεναχωρεί, είναι ότι σε 10 μέρες έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και διαβάζω συνέχεια ότι ασχολούμαστε με τον προγραμματισμό. Εγώ θα έλεγα ότι όποιος με ξέρει πραγματικά, και δεν θα πάθει και τίποτα αν με ρωτήσει, θα καταλάβει ότι για εμένα οι σημαντικότεροι παίκτες που έχω, που μπορεί να έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι αυτοί που έχω τώρα στην ομάδα. Δεν ασχολούμαι με κανέναν για το αν θα έρθει και πότε θα έρθει, γιατί έχω ένα στόχο. Είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Αν κάποιος ασχολείται, σίγουρα δεν είμαι εγώ αυτός. Εγώ θέλω με αυτά τα παιδιά που έχουμε αυτή τη στιγμή να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε περισσότερο για το μάτς που είναι, για τα μάτς που έρχονται. Αρχίζει γενομένης από το επόμενο μάτς με τον Εθνικό και μετά με την Ομόνοια, το επαναληπτικό. Όποιος νομίζει ότι εγώ ασχολούμαι με κάτι τέτοιο, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με κάτι τόσο μακρινό. Ασχολούμαι με την καθημερινότητα και το ξαναλέω. Για μένα οι καλύτεροι παίκτες που θα μπορούσε να έχει η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που έχει τώρα. Και αυτούς πρέπει να υποστηρίξω για να πάμε όλοι μαζί να πετύχουμε μια σοβαρή νίκη. Δεν ασχολούμαι με τίποτε άλλο. Αν υπάρχει κάτι άλλο, καλό θα είναι πριν το γράφει, όποιος το γράφει, να με ρωτήσει πρώτα. Γιατί έρχομαι υπόλογος απέναντι στα παιδιά και αυτά που τους λέω, ότι κρινόμαστε όλοι μέχρι και το τελευταίο μάτς. Η ομάδα πρέπει να είναι σοβαρή, πρέπει να είναι συγκεντρωμένη σε ένα στόχο, σε αυτόν. Ευχαριστώ. Κύριε Παντελίδη, είστε εντόνος. Νομίζω πρώτη φορά σας βλέπω τόσο εντόνο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε αντιληφθεί πρόβλημα εντός της ομάδας με αυτά που γράφονται, αυτά που μας είπατε. Είμαι αρκετά έμπειρος για να μπορώ να καταλάβω ότι, και να μην το έχω πάρει χαμπάρι, σίγουρα έχει δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθεί. Είμαι πολλά χρόνια σε αποδυτήρια μέσα, δεν είναι σαν προπονητής, είναι και σαν παίκτης, και μπορώ να καταλάβω ότι όταν αρχίζει ο παίκτης και σκέφτεται την επόμενη χρονιά, αφήνει μακριά του την καθημερινότητα. Εμείς θέλουμε να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι μέχρι και την τελευταία μέρα. Το ξαναλέω. Δεν λέω ότι έχει γίνει, λέω όμως ότι, και να μην το έχω πάρει χαμπάρι, σίγουρα έχει επηρεάσει. Καλό λοιπόν, εγώ είμαι έξω όμως από αυτό. Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά σίγουρα εγώ είμαι έξω. Καταλάβετε τι εννοώ. Εγώ, αυτή, για μένα αυτή τη στιγμή, πιο σημαντικοί παίκτες και για την επόμενη χρονιά είναι αυτοί που είναι τώρα. Αυτοί που είναι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.